Κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες 6 εβδομάδες οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Ενωπίας Μαλαματίνας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούν ένα μαχητικό απεργιακό αγώνα για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Διεκδικούν την άμεση επαναπρόσληψη των 15 άδικα απολυμμένων συναδέλφων τους και παλεύουν ενάντια στις βλαπτικές μεταβολές του καθεστώτος εργασίας τους, στις ατομικές συμβάσεις, στις μειώσεις των μισθών και δικαιωμάτων, μέσα από τις οποίες η επιχείρηση ενισχύει τα κέρδη της φυσικά. Αυτός ο οργανωμένος αγώνας έριξε στο κενό τις προσπάθειες των εργοδοτών να στήσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό με εργαζόμενους ομήρους, που προσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για να αντικαταστήσουν τους απολυμμένους εργάτες. Μάλιστα, οι καθολικοί λαϊκοί αλληλεγγύοι που έλαβαν οι συλληφθέντες συνδικαλιστές συνέβαλε τελικά στην απελευθέρωσή τους, σπάζοντας την επιχείρηση εκφοβισμού των απεργών από την εργοδοσία που έχει ενθαρρυνθεί μέσα και τους νόμους ενάντια στο απεργιακό δικαίωμα των κυβερνήσεων τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας των εργαζομένων είναι δίκαιος. Απαιτεί διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, δουλειά με δικαιώματα, αξιοπρεπείς μισθούς, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και να μην προχωρήσει η εργοδοσία σε ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις. Να σημειωθεί ότι οι τεράστιες είναι ευθύνες της κυβέρνησης που μπροστά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματιών διέταξε την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ εναντίον των απεργών της Μαλαματίνα και όσων τους συμπαραστέκονται, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 5 εργαζομένων. Με βάση τα παραπάνω, ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες ενέργειες άμεσες θα προβεί η κυβέρνηση για να σταματήσουν οι συνδικαλιστικές διώξεις και να αποσυρθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις από το εργοστάσιο, που είναι εκεί καθ' όλο το 24ωρο, για να εξυπηρετήσουν τον εργοδοτικό σχεδιασμό. Και τι θα κάνετε για να πάρθουν πίσω στην επιχείρηση οι 15 απολυμμένοι εργαζόμενοι και να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, να διευκρινίσω κάτι το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το Υπουργείο Εργασίας και κάθε Υπουργείο εκφράζεται ενιαία. Άρα, οι αναφορές στον κύριο Χατζηδάκη μάλλον περίτευαν εδώ πέρα. Τώρα, ως Θεσσαλονικιός και εγώ, όπως και εσείς οι δύο, γνωρίζω πολύ καλά την εταιρεία Μαλαματίνα και όπως αναφέρετε και εσείς, πράγματι ήταν για πολλές δεκαετίες μια υγιής επιχείρηση, η οποία όμως εξαιτίας μια σειράς παραγόντων περίλθε σε οξία οικονομική δυσχέρεια, με αποτέλεσμα να ενταχθεί σε σχέδιο εξυγίασης για να εξαγοραστεί από καινούριους ιδιοκτήτες. Αναφορικά με τα συμβάντα των τελευταίων ημερών, επιτρέψτε μου να εκθέσω τα πραγματικά δεδομένα με βάση τις πληροφορίες που μου προσκόμισε η αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή το ΣΕΠΕ. Στις 11 Εβδόμου του 2022, το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ διανήργησε επιτόπιο έλεγχο στο Καλοχώρι, κατά τη διάρκεια του οποίου επεδείχθηκε από τους εργαζόμενους εξώδικη δήλωση του Σωματείου Εργαζομένων για 3 ώρες στάση εργασίας. Την ίδια μέρα, διαπιστώθηκε από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ότι η εταιρεία είχε προσβήσει 3 νέες προσλήψεις. Γι' αυτό το θέμα ζητήθηκαν από το ΣΕΠΕ και αναμένονται από τη διοίκηση της επιχείρησης γραπτές εξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 του νόμου 1264 του 82 περί απαγόρευσης προσλήψεων απεργοσπαστών, απαγόρευση ανταπεργίας και νομιμότητας απεργίας. Επιπλέον, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 4 αιτήσεις για συζήτηση εργατικών διαφορών, εκ των οποίων μία παραπέμφθηκε στα αρμόδια δικαστήρια. 2 βρίσκονται σε εξέλιξη και μία προγραμματίστηκε για το προεξεχές διάστημα. Αναλυτικότερα, πρώτον, συζητήθηκε στις 6 Πέμπτου του 2022 εργατική διαφορά κατόπιν καταγγελίας από το Σωματείο Εργαζομένων της Επιχείρησης που αφορούσε στη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών, κατά την οποία έγινε σύσταση για προσφυγή στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, καθώς αμφισβητήθηκαν τόσο τα πραγματικά περιστατικά, όσο και το ισχύον νομικό πλαίσιο από τους εκπροσώπους και των δύο πλευρών. Δεύτερον, συζητήθηκε στις 14 Σεπτέμβρη του 2022 εργατική διαφορά με θέμα την απόλυση 5 εργαζομένων. Σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι ισχυρίζονται ότι οι απολύσεις έγιναν χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης του Προεδρικού Διατάγματος 240 του 2006 και κατά παρέμβαση του άρθρου 7 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι η εταιρεία δεσμεύεται να μεριμνά να γίνεται άμεση αντικατάσταση των αποχωρούντων με εργαζόμενους από ανέργους του κλάδου που θα υπογράψουν σύμβαση από αορίστου χρόνου. Από την πλευρά της, η διοίκηση ισχυρίζεται ότι δεν παραβίασε τον όρο γιατί προσέλαβε προσωπικό ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Η επίλυση αυτής της διαφοράς βρίσκεται σε εξέλιξη. Τρίτον, συζητήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 2022 εργατική διαφορά με θέμα την παράνομη απόλυση 9 εργαζομένων. Δεδομένου ότι δεν καταβλήθηκε ορθώς η αποζημίωση απόλυσης και δεύτερον για παράνομη περικοπή μισθών και επιδομάτων. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη και αναμένεται η κατάθεση στοιχείων και από τις δύο πλευρές. Τέταρτον, είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκάτου του 2022 συζήτηση εργατικής διαφοράς με θέμα τιμή τήρηση των διατάξεων για τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας και των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης από την πλευρά της επιχείρησης για το θέμα των απολύσεων.
Αυτά είναι τα γεγονότα όπως καταγράφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Κύριε Βουλευτές, από τα στοιχεία που μας έχουν προσκομιστεί, φαίνεται ότι είναι μια υπόθεση όπου εργαζόμενοι και διοίκηση κινούνται αυτή τη στιγμή σε ένα πλαίσιο δύσκολων διαπραγματεύσεων. Ο ρόλος του Υπουργείου και της πολιτικής ηγεσίας του δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η απόδοση ευθυνών υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Ο ρόλος του Υπουργείου είναι να διασφαλίζει ότι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς κάνουν τη δουλειά τους σωστά, ελέγχουν την νομιμότητα των ενεργειών της επιχείρησης και προασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων όταν αυτά καταπατώνται. Και όπως φαίνεται από όσα σας ανέφερα, οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου είναι παρόντες με ενεργό ρόλο και με πλήρη αντίληψη των όσων διαπραγματίζονται αλλά και όσων διακυβεύονται. Υπενθυμίζω ότι το ΣΕΠ έχει πλέον μετατραπεί σε ανεξάρτητη αρχή προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του και να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του μακριά από κάθε είδους παρεμβάσεις και αδιαφανείς πιέσεις. Πέρασα αρκετά το χρόνο μου, για τα υπόλοιπα θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Στολτίδη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, τώρα όλα αυτά που περιγράφηκαν είναι απόρρια το πώς αντιλαμβάνεστε όλοι σας εδώ μέσα την υγιή επιχειρηματικότητα, το πώς εξυγιαίνετε τις επιχειρήσεις και φέρνετε καλές δουλειές με καλούς μισθούς. Είχαμε και το Ναυπηγείο Ελευσίνας που ψηφίσατε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τρεις χειρότερο σχέδιο εξυγίανσης από αυτό που περιγράφουμε για τη Μαλαματίνα. Για τη Μαλαματίνα, λοιπόν. Απαλλαγή χρεών του προηγούμενου ιδιοκτήτη καπιταλιστή της Μαλαματίνα στο 70% περίπου, 30 εκατομμύρια. Αυτά, κύριε Υπουργέ, τα χρήματα δεν εξαφανίστηκαν. Δεν δόθηκαν σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Τα φορτώσατε δηλαδή στις πλάτες του λαού μας. Το υπόλοιπο μικρό κομμάτι σε 240 δόσεις. Παραδώσατε δηλαδή μια επιχείρηση έτοιμη, με έτοιμο κέρδος. Με υπολογισμένους και τους μισθούς των εργαζομένων, οι οποίοι περικόπηκαν 20% και συμφωνήθηκαν όλα αυτά στο σχέδιο εξυγέρσης. Το έτοιμο όμως κέρδος, χωρίς να κάνουν τίποτα, δεν τους έφτανε τους νέους ιδιοκτήτες. Εκβίασαν αμέσως τους εργαζόμενους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις για να μπορούν να τους ρίξουν την επόμενη μέρα στον κατώτατο και να τους απολύσουν τσάμπα, όπως αποδείχθηκε, και να τους αντικαταστήσουν φυσικά με εργολαβικούς δούλους. Για κακή του τύχη όμως, έπεσαν πάνω σε σκληρά καρύδια. Διότι το γεγονός ότι μετά από 30 και 35 χρόνια κάποιοι εργαζόμενοι έφτασαν να αμείβονται με 1.000, με 1.100, με 1.200 ευρώ, το κατέκτησαν, κύριε Υπουργέ, με αγώνες του σωματείου και της ομοσπονδίας τους. Κανένας δεν τους έκανε δωράκι. Και αφού δεν καταφέρει η εργοδοσία να τους ακίσει με ατομική τρομοκρατία, με τυράκι της εθελούσης απολύσεις και άλλες παγαποτίες τέτες, απάντησε με 15 απολύσεις και πρόσληψη νέων με δίμηνες συμβάσεις, τους οποίους παρανόμως αξιοποιούσε σε προεκοσπαστικό μηχανισμό. Όλο αυτό το νομοθετικό πολυστάσιο για την ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δράσης, με τις συλλήψεις συνδικαλιστών και εργαζόμενων, ποινικοποίηση απεργίας, της κατάργησης συλλογικών συμβάσεων που έκτισε η Νέα Δημοκρατία με το αντεργατικό τερατούργημα Χατζηδάκη, πάνω στα αντεργατικά θεμέλια του ΣΥΡΙΖΑ, το έριξε όλο απάνω κατά πάνω η εργοδοσία στους εργαζόμενους. Η αποφασιστικότητά τους όμως και όλων όσων βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό τους, έριξε και αυτά τα σχέδια στα σκουπίδια. Όπως σε τόσους άλλους χώρους, θυμίζουμε η Food, Costco, Larco, Πετρέα, Λιπάσματα Καβάλας. Τελευταία λύση για την εργοδοσία, η αποκάλυψη σε ποιανού τα χέρια βρίσκεται το κράτος. Ισχυρότατες δυνάμεις ΜΑΤ, όποια ασφάλειας στην υπηρεσία αυτών που δεν παράγουν τίποτα, που σε έτοιμη κερδοφόρα επιχείρηση ήρθαν να φουσκώσουν παραπάνω τις τσέπες, αδειάζοντας τις τσέπες των εργαζομένων. Και παρά το γεγονός ότι ο επεγμός της εργοδοσίας εξελίσσονταν μπροστά και σε εμάς, όπως περιγράφηκε, μπροστά στα μάτια των δυνάμεων καταστολής και των κρατικών λειτουργών, με το σωματείο να καλεί σε συζήτηση, διαπραγμάτευση με όλους τους όρους, βάζοντας στη συζήτηση ακόμα και το 20% των απολειών τους. Υπερίσχυσε φυσικά η απέτηση της εργοδοσίας. Να χτυπηθούν απροκάλυπτα, ανέτια και άγρια στοχοποιημένα συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, και φυσικά με τη χρήση χημικών μέχρι αυτούς στο νοσοκομείο. Βέβαια, για τα χημικά έχουμε ολόκληρη διαστρωμάτωση στα πνευμόνια μας, όσοι ασχολούμαστε με το εργατικό κίνημα, γιατί έχουμε 2-3 στρώματα από κάθε κυβέρνηση που ήθελε να φέρει την ίδια ανάπτυξη και την υγιή επιχειρηματικότητα. Κύριε Υπουργέ, τα ΜΑΤ έχουν στρατοπεδεύσει μέσα στο εργοστάσιο όλο το 24ωρο για να γονατίσουν προφανώς τους απεργούς. Η τριμερή στο Υπουργείο ήταν στάχτη στα μάτια. Άλοθη για την εργοδοσία ότι προβαίνει σε διαδικασίες τέτοιες. Και σας ρωτάμε ευθέως και καθαρά. Περιμένουν απάντηση. Οι απεργοί, οι απολυμμένοι, οι χιλιάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται στο πλευρό τους και τους ενισχύουν και θα συνεχίσουν με κάθε τρόπο. Θα το σταματήσετε, κύριε Υπουργέ, αυτό το έσχος? Επιβάλλατε με ξύλο και διώξεις τις απαιτήσεις της εργοδοσίας να μπάσει παράνομα απεργοσπαστικό μηχανισμό. Γιατί δεν έχει καμία δύναμη αλλιώς. Δεν μπορούν ούτε να παράγουν, ούτε μόνοι τους, ούτε με τις δυνάμεις καταστολής. Θα επιβάλλετε, ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, το δίκαιο των εργαζομένων? Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εργαζόμενοι θα μάθουν.
τι θα πείτε και όπως πάντα θα γκρεμίσουν, όπως έχουν αποδείξει και στο παρελθόν, όποια εμπόδια και να τους βάλετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, κύριε Φάμελε, καλό θα ήταν να μην διαστρεβλώνουν τα λεγόμενα κανενός, και ειδικά όταν αυτός ο οποίος έχει πει αυτά τα λεγόμενα είναι και παρόν εδώ. Και αυτό εδώ το πράγμα το κάνετε συστηματικά. Και το κάνατε πολύ συστηματικά στη συγκεκριμένη την ομιλία σας. Μίλησα για διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας, οι οποίες έχουν παραπενθεί στην διαδικασία της εργατικής διαφοράς. Και μετά μου αποδώσατε εμένα το ότι ταυτίζομαι την εργοδοσία ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Να έρθω όμως στην πραγματικότητα της ερωτήσεις σας. Αναφέρεστε και ίδιο στις τοποθετήσεις σας απολύσεις εργαζομένων συνδικαλιστών, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις πληροφορίες που τους έπεπε. Όμως, ας μην είμαστε τόσο αφοριστικοί στις κρίσεις μας. Δεν αποτελούν όλες οι απολύσεις συνδικαλιστών συνδικαλιστική δίωξη. Το αν είναι ή δεν είναι, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς εδώ σήμερα στη Βουλή, γιατί δεν έχουμε και καμία τέτοια αρμοδιότητα. Τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια, σύμφωνα και με τις συστάσεις του ΣΕΠΕ, και εκείνα θα αποφανθούν. Αναφορικά με την παρουσία των ΜΑΤ στο εργοστάσιο, που τονίσατε και οι δύο, και τις συμπλοκές μεταξύ ΜΑΤ και απεργών, θα μου επιτρέψετε να μην πω σε λεπτομέρειες, εφόσον ο τρόπος που λειτουργούν, που ενεργούν τα στελέχη της αστυνομίας, ελέγχεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι από το Υπουργείο Εργασίας. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πάντως, προφανώς η εικόνα ενός εργασιακού χώρου φυλασσόμενου από αστυνομικές δυνάμεις είναι μάλλον απογοητευτική, κυρίως γιατί καταδεικνύει το οριακό σημείο στο οποίο έχουν φτάσει οι σχέσεις διοίκησης και εργαζομένων. Και κάτι τελευταίο. Αναφέρατε ότι η καινούργια διοίκηση παραβιάζει το σχέδιο εξυγίανσης. Επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στο σχέδιο εξυγίανσης οι εργαζόμενοι δεν συμπεριλαμβάνονται στους συμβαλόμενους πιστωτές. Συμμετέχουν μόνο οι τράπεζες, το δημόσιο και ο ΕΦΚΑ, και στο σχέδιο εξυγίανσης αναφέρεται ρητά ότι οι ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, κάτι το οποίο έγινε. Αυτή είναι η πρόβλεψη του σχεδίου για το προσωπικό. Στη συνέχεια, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις στις οποίες η νέα διοίκηση δεν θεωρεί ευθύνη, όπως είναι οι τυχόν αξιώσεις πρώην εργαζόμενων της εταιρείας ή οι όποιες μισθολογικές συμφωνίες μεταξύ της παλιάς διοίκησης και των στελεχών που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις. Το σχέδιο επίσης αναφέρει μια μισθολογική οφειλή προς τους εργαζόμενους, η οποία μάλιστα δεν εντάσσεται στη διαδικασία της εξυγίανσης, λόγω του ότι ο εργοδότης θα την κάλυπτε εκτός του σχεδίου. Κλείνοντας, ήθελα να πω κάτι πιο γενικό για τέτοιου είδους διανέξεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το δικαίωμα της επιχείρησης να ασκεί διοίκηση με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί, όπως είναι βεβαίως και αναφέρετο και ιερό το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία, στην προσφυγή, στις ελεγκτικές αρχές αλλά και στα δικαστήρια, όταν νιώθουν ότι αδικούνται από τον εργοδότη τους και ότι αυτός ενεργεί εκτός των ορίων που ορίζει ο νόμος. Εμείς όμως, κύριοι βουλευτές, δεν είμαστε εδώ για να υποκαταστήσουμε το ρόλο των δικαστήριων. Το Υπουργείο και οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν την υπόθεση με τρόπο που πρέπει. Αυτό που προβλέπει δηλαδή ο νόμος, και φυσικά το ζητούμενο όλων είναι να αποκλιμακωθεί η ένταση και στο εργοστάσιο και αυτό να λειτουργήσει εκ νέου με τους εργαζόμενους στις θέσεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, και είναι η με αριθμό 973 κάθετος 5 ενάτου